Ναι. Πόσες πλαστικές έχεις κάνει? Να σου πω την αλήθεια. Έχω κάνει τη μύτη μου, ναι, και το στήθος μου. Το στήθος, ναι, μου το έκανα πάνω από μία φορά γιατί είχα κάποια προβλήματα. Όταν λες, το μεγάλωσες δύο φορές, τι? Την άλλη το μίκρινα. Μία το μεγάλωσες και μία το μίκρινες. Ναι. Έβαλες μεγαλύτερο μέγεθος από ό,τι έπρεπε. Είχα κάποιο πρόβλημα, ναι, και μετά έπρεπε να τα βγάλω. Το θέμα είναι ότι να κοιμηθώ εννοείς δύο φορές. Τώρα, αν πηγαίνω και νοικοτσιμπιέμαι, μπορεί να είναι περισσότερες από δύο. Γιατί το κάνεις αυτό? Έλα τώρα, εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτά είναι για μένα ιδίες. Αν θέλεις να πας να κάνεις λίγο μπότοξ, να κάνεις υαλουρονικό. Δεν είναι κάτι το μα οποίο. Μα είσαι μόνο 32 και είσαι κούκλα. Ναι, μα αυτό σου λέω όμως, προσέχω πάρα πολύ το δέρμα μου. Εγώ είμαι μια γυναίκα από τα 18 που βάφομαι πολύ λόγω δουλειάς, mm-hmm, και κάθε μέρα, οπότε θα χρειαστεί και θα κάνω και το υαλουρονικό μου. Οπότε χρειαστεί χωρίς υπερβολές. Τώρα, αν αυτό θεωρείται, επειδή έχω προσέξει τον εαυτό μου, βγάζω τα φρύδια μου, βάφομαι πολύ ωραία, προσέχω πολύ το δέρμα μου, ότι κάθε εβδομάδα είμαι στο χειρουργείο, όχι, δεν είμαι. Πολύ ωραίο αυτό που φοράς. Είναι από τη συλλογή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συλλογή σου έχει κι άλλα, έχει το συμπλήρωμα, είναι αυτό μόνο. αυτό μόνο είναι. Φοράς βρακί? Σήμερα όχι. Μπράβο, κοριτσάκι. Δεν φάνηκε τίποτα στο σκύψιμο. Όχι, προσπαθήσαμε και είδαμε. Δεν επειδή θες να βρεις γκόμενο. Πρόσεξε, σου έχω το καλύτερο. Ναι. Δεν είναι πολιτικός. Ναι. Τσουρό. Ούτε για αστείο. Ένα φάσομα. Ούτε εκεί, ούτε απ' έξω. Εννοεί πει σοβαρά πράγματα. Δεν μπορούμε να γελάσουμε. Θα έπρεπε να κάνουμε ένα βιντεάκι πρώτα που μιλούσε για κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Και ένα άλλο βιντεάκι η καινούριου που αγαπάμε και είναι απολαυστική. Χωρίς βρακί. Εννοώ ότι έχει μια αλήθεια και μια παιδικότητα στις απαντήσεις της. Στις απαντήσεις της που σε κάνει να χαμογελάσεις, έτσι, να τη συμπαθήσεις. Η καινούριο που ξέρουμε. Ναι. Και το άλλο το κομμάτι όμως που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Για το σοβαρό το κομμάτι, παιδιά, αυτό που ξεκίνησε να σας λέω, απλά επειδή λίγο, μια ήθελα να πω. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι αποφάσισε να τα πει και στην κάμερα. Να. Έχω μιλήσει με την Κατερίνα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει ψέματα. Δεν θα, εγώ δεν πιστεύω ότι πήγε εκεί για να μιλήσει για αυτό. Της έγινε η ερώτηση. Σωστό. Δεν μπορούσε, και της γινόντουσαν οι ερωτήσεις απανωτά. Και είναι από τα παιδιά που δεν μπορούν να πούνε ψέματα. Ακριβώς. Είναι η αλήθεια. Κατάλαβες. Λοιπόν, δηλαδή, Κατερίνα, τι γυναίκα πρέπει να είσαι μετά για να πεις «Α, όχι, δεν μου έχει συμβεί ποτέ». Μπορείς αυτό να το κάνεις. Άκου όμως να δεις, η συνέντευξη που έχω κάνει της Κατερίνας, γι' αυτό το λέω, έχει μιλήσει για την κακοποίηση. Έχει μιλήσει. Είχε μιλήσει πρώτη φορά σε μένα για την κακοποίηση. Απλά μου έκανε εντύπωση ότι αποφάσισε να το κάνει και on camera. Γιατί είναι άλλο όταν είσαι εκτός περιβάλλον και είναι δύο άνθρωποι, και άλλο όταν σε βλέπει όλη η Ελλάδα. Mm. Αυτό λοιπόν που είπε. Το έχει πει. Ναι, το είχαμε είχε δημοσιευτεί. Κανονικά, δηλαδή. Θέλω, ναι, είχε δημοσιευτεί. Απλά θα περιμένω. Τι είχε πει ότι. Και ήθελα να σου πω ότι αυτά που είπε είναι πράγματι αλήθεια. Γιατί την είδα από κοντά μου πώς είχε συνεφιάσει, γιατί έκατσε και το προσπάθησε και το ήξερε η οικογένειά τη. Το ήξερε ότι με τον άνθρωπο με τον οποίο βρίσκονταν κακοποιήθηκε η Κατερίνα. Οι γονείς της το ήξεραν. Oh. Και αυτή έγινε παιδιά προσπάθεια. Γιατί ξέρεις, πολλές γυναίκες ντρέπονται να το λένε. Τι θα πας να πεις στον παπά σου, με χτυπούσε αυτός? Θέλει να το σκοτώσει. Πώς θα το πεις? Το πρέπει να το πεις, γιατί έτσι πρέπει να ξεφύγεις. Δηλαδή, από όλες τις ιστορίες που ακούμε, αισθάνονται ότι δεν μπορούν να έχουν μια άλλη ζωή χωρίς αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάπως χειριστική, νομίζω. Ένα χρόνο, ένα χρόνο. Με εξάρτησης από εσύ και μετά. Δηλαδή, ο άλλος σου επιβάλλεται έτσι και εσύ κάθεσαι και το δέχεσαι, γιατί είσαι εξαρτημένη. Δεν ξέρουμε. Επειδή το Σάββατο μίλησα με μια γνωστή μου και μου είπε κάτι αντίστοιχο μετά από δύο χρόνια που είχε εξαφανιστεί από τη ζωή μας και είχα πέσει από τα σύννεφα και της λέω, αν μου έλεγες ότι έδιρες κάποιον, θα το πίστευα. Το ότι μου λες ότι κακοποιήθηκες επί δύο χρόνια και εξαφανίστηκες από όλους τους γνωστούς εσύ, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν το πιστεύω. Γι' αυτό και σοκαρίστηκα και με την Κατερίνα. Αλλά σκέφτομαι ότι είναι πολύ ωραίο οι γυναίκες να βγαίνουν και να μιλάνε. Γιατί ξέρεις, τη μία γυναίκα που το ζει όλο αυτό, χάνει τον αυτοσεβασμό της, ντρέπεται, κλείνεται στον εαυτό της. Ενώ βλέποντας την Κατερίνα καινούριο, αυτήν τη συγκεκριμένη γυναίκα, που είναι έτσι όπως είναι, δηλαδή υπέρλαμπρη να το λέει, λες, κοίτα να δεις, δεν είμαι η μόνη. Κατερίνα, δεν είμαι μόνο εγώ. Συμβαίνει. Η Κατερίνα είναι πρότυπο, συγγνώμη, και για πολλά νεαρά κορίτσια, ναι, τα οποία μπαίνουν τώρα σε σχέσεις, έχουν συναναστροφές με ανθρώπους που μπορεί να είναι και πιο βίαιοι. Οπότε είναι καλό, ναι, να μαθαίνουν και από το παράδειγμα. Ξέρεις, καμιά φορά, όπως και στο εξωτερικό, θαυμάζουμε κάποια πρόσωπα παραπάνω, mm-hmm, και ταυτιζόμαστε με τις θέσεις. Παρ' όλα αυτά, mm-hmm, εγώ θεωρώ ότι πρότυπο το να μένεις ένα χρόνο με αυτόν που σε χτυπάει. Ναι, σου λέει μετάνιωσα και δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Ωστόσο, οι γυναίκες πρέπει να βγαίνουν μπροστά να το λένε και να φεύγουν από αυτές τις σχέσεις. Ας μείνουμε στο να φεύγουν από αυτές τις σχέσεις. Να φεύγουν από αυτές τις σχέσεις. Να φεύγουν. Ναι. Ας μείνουμε στο ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και να το λένε, να μιλάνε. Και ότι δεν πρέπει ποτέ να μένεις. Γιατί είναι Κατερίνα, κάτι που επαναλαμβάνεται, γιατί είναι κάτι που θα γίνει και μετά, δεν σταματάει ποτέ. Και ότι πρέπει να φύγεις από αυτή τη σχέση. Πάντως, το θέμα της αυτοεκτίμησης για τις γυναίκες είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί έχει μιλήσει ανοιχτά και γι' αυτό. Το κυνήγι της ομορφιάς, το οποίο έχει επιδοθεί, mm-hmm, να φτιάξω τη μύτη μου, να φτιάξω το στήθος μου, να το ξαναδιορθώσω, είναι από χαμηλή αυτοεκτίμηση. Το έχει πει, έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και ίσως γι' αυτό συνέβαινε και η κακοποίηση.
Δηλαδή, είχα μιλή αυτοπεποίθηση και προσπαθούσα να αλλάξω τον εαυτό μου. Τέτοιοι άντρες, μην τους χαρακτηρίσω, υπάρχουν. Δεν είναι άντρες. Βέβαια. Συγγνώμη, τώρα ψάχνουμε να βρούμε ότι φταίει η γυναίκα επειδή. Όχι, δεν λέω. Και αυτός τότε τι είναι που το κάνει. Στην όποια γυναίκα. Βρέθηκε εκείνη τη στιγμή που τη κάλυψε μια ανάγκη. Κάτι αστείο θα πούμε τώρα από τη συνέντευξή τη. Τη χιλόπιτα. Για μένα, πέρα από τη χιλόπιτα του Σουρούπ, Κατερίνα μου, δεν βγαίνει να πει δεν έχω κάνει ακόμα το τέλειο σεξ. Συγγνώμη που το λέω αυτό. Ακυρώνει όλου του πρώην σου. Μπορεί αυτό να είναι. Αν ξέρω εγώ τη σχέση τη. Θα το πει για τον σύζυγό τη. Επίτηδες το είπε, καλά. Μπράβο. Κατερίνα, πολύ ωραία. Εσένα, Κώστα μου. Κώστα, ρε Κατερίνα. Κώστα,